Καλημέρα, κοριτσιά. Καλημέρα. Κοιτάξτε. Πάρω το πρωινό μου, εδώ. Καλά, να πάω, να το πάρεις. Εσύ, Μαριάννα, πώς είσαι? Εντάξει, καλά. Πώς κοιμήθηκες, πώς ξύπνησες, πώς είσαι? Έχω ανάγκη, ψυχολόγος. Εντάξει, έχω λίγο άνθρωπο το σημερινό, αλλά καλά συγκεκριμένες γραμμές. Τώρα το θέμα είναι ότι κρινόμαστε από το κάθε τι και θέλει λίγο... Αυτή την πάρα μικρή λεπτομέρεια. Άννα, εσύ. Εσύ. Πώς είμαι? Καλά είμαι. Κοινάω, τι να πάω. Μπήκε η Αμανατίδου στην κουζίνα το πρωί, δεν ήθελε να καθίσει μαζί μας. Καλά έκανε και δεν ήθελε, γιατί ούτε εγώ ήθελα να καθίσει, από που κι ως που. Δεν θέλω καθόλου σχέση μαζί της μες στο σπίτι, μου είναι τελείως αδιάφορη, νιώθω ότι είμαστε τέσσερις. Δεν με ενδιαφέρει να έρθω κοντά με την Εύη, είμαι κοντά με άλλες κοπέλες. Δεν τα πήγαινα ποτέ καλά και ούτε θα αλλάξει αυτή η άποψή μου για το συγκεκριμένο άτομο, ούτε η υπεροψία της έχει αλλάξει, εξακολουθεί να είναι εκεί. Οπότε για μένα συνεχίζει να είναι η ίδια η Εύη, δεν έχει αλλάξει κάτι, σε αντίθεση με άλλες κοπέλες που πολύ πιθανόν έχουν έρθει κοντά της. Στο τελευταίο πλατό γύρισε και μου είπε ότι περίμενε να φύγω εγώ, δεκτή η γνώμη της, όμως δεν δέχομαι να μου λέει η Άννα Αμανατίδου ότι εγώ δεν μπορώ να τσαλακωθώ σαν μοντέλο, δεν θα κάτσω να συζητήσω παραπάνω για το μόντελ με την Άννα, δεν έχει ιδέα. Και της είπα ότι κι εγώ που βρίσκεται μέχρι εδώ δεν το περίμενα και πιστεύω ότι θα φύγει. Παρακαλώ σε κάθε πλατό να φύγει βασικά. Εντάξει, μείναμε εμείς και εμείς. Εδώ η Άννα και η... Περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Η Άννα γενικά τελευταία ούτε με καλημερίζει εμένα συγκεκριμένα, ούτε θα μου μιλήσει. Αυτό έχει γίνει πιο έντονα με το που ήρθε η Έλδα. Εντάξει, μου μιλάγε λίγο πριν, όχι και πολύ, αλλά όχι και καθόλου. Οπότε, εντάξει, τώρα που έφυγε η Έλδα, ίσως να το πήρε λίγο πιο κατάκαρδα και να μην μιλάει καθόλου.